Πάμε ζωντανή σύνδεση με Αρχάνες, παλιά ηλεκτρική Αρχανών. Έχουμε έκθεση φωτογραφικού υλικού για την Επανάσταση του 21 και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Βορνιωτάκη, είναι ταξίαρχος εναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας βέβαια. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα στους ακροατές. Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, με αφορμή βέβαια την εθνική αυριανή επέτειο, ακριβώς, στην παλιά ηλεκτρική των Αρχανών. Όποιος επισκεφτεί την έκθεση, θα έρθει αντιμέτωπος και θα θαυμάσει τι ακριβώς? Περίπου 80 προσωπογραφίες των αγωνιστών της ελευθερίας, των αγωνιστών του 1821, έχουν χωριστεί κατά ενότητες Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, Ήπειρο, Θράκη, νησιά και Κρήτη. Όλοι αυτοί που πολέμησαν την Επανάσταση του 1821, διότι και οι Κρητικοί πολέμησαν στο Φάλιο, στις Φακτηρίες, στο Πέτα, στο Δραγατσάνι. Δεν πρέπει να τα ξεχάνουμε αυτά. Ακόμη και από τις Αρχάνες ξεκίνησαν με τον Καπετανάκη, τον Μανταβέλα, τον πατέρα του Γεωργίου Καπετανάκη, και πήγαν στο Μεσολόγγι και πολέμησαν. Και μετά όσοι σώθηκαν εγκαταστάθηκαν στον Άπιο, στο Τολό, και δημιούργησαν περιουσία και έκαιταν εκεί πέρα. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει ακόμη να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες ποτέ, μα ποτέ δεν δέχτηκαν ότι η χώρα τους ήταν σκλαβωμένη. Είχαν επίγνωση του ιστορικού παρελθόντος και γι' αυτό περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να ελευθερώσουν τη χώρα τους. Και όταν ήρθε αυτή η στιγμή, ένας λαός βασανισμένος, φτωχός, αγράμματος, τόλμησε και ύψωσε το ανάστημά του με ένα μοναδικό όπλο, το πείρωμα της καρδιάς του. Γι' αυτό τους τιμούμε σήμερα. Εγώ να πω, κύριε Βορνιωτάκη, βέβαια, ότι η έκθεση βέβαια είναι από τη δική σας συλλογή και το φωτογραφικό υλικό, σωστά? Ναι, σωστά. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, δηλαδή πρωτοβουλία συλλογής υλικού που έχει να κάνει με το 21? Κοιτάξτε, εμένα από μικρό με ενδιαφέρει η ιστορία. Έχω και άλλες συλλογές και για το Αρκάδι και άλλες συλλογές που αφορούν την κρητική ιστορία, φωτογραφικές εννοώ. Λοιπόν, και για τη μάχη της Κρήτης, και έχω κάνει και άλλες συλλογές και άλλες εκθέσεις σε άλλα μέρη. Λοιπόν, από μικρός είχα αυτό το μεράκι, διότι οι ήρωες με συνέπαιρναν. Με συνέπαιρνε η ιδέα της ελευθερίας, διότι χωρίς ελευθερία δεν μπορούμε να έχουμε ούτε πρόοδο, ούτε ζωή καλή, ούτε κυκλοφορία καλή. Κύριε Βορνιωτάκη, ποιες ώρες μπορεί κάποιος που επιθυμεί να έρθει εκεί στο σημείο και να θαυμάσει την έκθεση και τα εκθέματά σας? Όλες τις καθημερινές από τις 10 μέχρι τις 5, γι' αυτό πήρα ραντεβού. Από τις 10, σωστά. Ναι, τα σχολεία, ειδικά τα σχολεία, να έρθουν τα σχολεία να τη δούνε, να μάθουν ορισμένα πράγματα. Το πρωί είχαμε το Λύκειο Αρχανών, λοιπόν τους έκανε εντύπωση όταν τους είπα ότι η καρδιά του Ιψηλάντη, του Αλεξάνδρου Ιψηλάντη και του αδερφού του Γεωργίου Ιψηλάντη, διότι ήταν 4 τα αδέρφια που πολέμησαν, ότι επαναλαμβάνω, η καρδιά του Αλεξάνδρου Ιψηλάντη και του Γεωργίου Ιψηλάντη είναι ταρυχευμένη στο ναό των ταξιαρχών, την οδό Στισιχώρου, δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο ναό των ταξιαρχών. Πάνε να τα δουν αυτά. Κύριε Βορνιωτάκη, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ. Και κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά με ελευθερία και ειρήνη. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν...